21 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από την μετακομιδή του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Μαξίμου του Γρέκου στην Άρτα. Το απόγευμα της Πέμπτης τελέστηκε στο φερόνιμο Ιερό Ναό Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, χωροστατούντος Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτη Λευκάδας κ. Θεόφιλου και συγχωροστατούντων των Μητροπολιτών πρώην Άρτας κ. Ιγνατίου και Άρτας κ. Καλλινικού. Η μετακομιδή των Ιερών Λειψάνων του Αγίου Μαξίμου του Γρεκού στην Άρτα έγινε την 12η Οκτωβρίου 1997. Συγκεκριμένα, ο καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου Γέραντας Εφραίμ, συνοδευόμενος από τους βατοπεδινούς πατέρες Τιμόθεο, Αθανάσιο και Ανδρέα, μετέφεραν στην Άρτα τεμάχιο του Λειψάνου του Αγίου, το οποίο δόθηκε μεν στο Μητροπολίτη Άρτα στη Ρωσία, αλλά κατόπιν επιθυμίας του Σεβασμιωτάτου παρέμεινε επί μερικούς μήνες στη Μονή Βατοπεδίου. Ο Άγιος Μάξιμος ο Βατοπεδινός, γνωστός σαν ο Άγιος Μάξιμος ο Γρεκός, υπήρξε ένας από τους διαπρεπέστερους μοναχούς, διεκρίθη δε σαν θεολόγος, φιλόσοφος, συγγραφέας και ποιητής κατά το πρώτο ήμιση του 16ου αιώνα, που έγινε γνωστός σαν φωτιστής και αναμορφωτής του ρωσικού έθνους. Ακόμη και σήμερα. Εν τέλει, ο πλούτος δεν είναι.
πραγματικά ξέρει να δίνει αυτό το μήνυμα της αγιεινής ζωής, ότι δηλαδή όταν ασθενώ, τότε η συγχρόνωση. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Λευκάδας και Ιθάκης στο εμπνευσμένο κηρυγμά του αναφέρθηκε στην αγωνιστικότητα του τιμόμενου Αγίου και τόνισε την ανάγκη τέτοιων προσωπικότητων και στην εποχή μας, προκειμένου να αποτελούν κινητήριο δύναμη για έξοδο από την παρακμή. Μετά το τέλος του Εσπερινού έγινε η λιτάνευση της Ιεράς Εικόνας και του Τιμίου Λειψάνου του Αγίου στην περιοχή του Τριγώνου Άρτας.